Επιστροφή στο Market Live, φίλοι και φίλες. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, πρόεδρο της Βερνίκο Γιότς και Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Λοιπόν, Αμαριλής. Λοιπόν, μιλήσαμε γενικότερα για το θαλάσσιο τουρισμό. Οι προοπτικές είναι θετικές. Μπορεί να υπάρξει και διψήφιο νούμερο στην αύξηση. Για τον τουρισμό. Και ερχόμαστε τώρα περισσότερο στο θαλάσσιο τουρισμό, όπου έχουμε διάφορες υποκατηγορίες και εκεί πέρα. Είναι άλλη η κατηγορία το σκαφό με πλήρωμα, άλλα τα μηχανοκίνητα, άλλα για τα εστιοπλοϊκά. Υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία για τα εστιοπλοϊκά σκάφη, που πιστεύω ότι να δικαιωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Και υπάρχει αντίστοιχα μια πάρα πολύ μεγάλη απεσιοδοξία για τα μηχανοκίνητα και για τα σκάφη με πλήρωμα. Πιστεύω ότι το εστιοπλοϊκό σκάφος μπορεί να σωθεί από αυτήν την λέλαπα την οποία ζούμε. Ίσως είναι και λιγότερο στοχοποιημένο, είναι και πιο προσιτό, είναι και πιο οικολογικό, θα έλεγε κανένας. Και έτσι, τουλάχιστον και προσωπικά πιστεύω ότι το εστιοπλοϊκό σκάφος μπορεί να ξαναγίνει μόδα. Και το λέω αυτό γιατί αναπτύχθηκε κυρίως στη δεκαετία του 80 και του 90. Τα τελευταία χρόνια ήταν σχετικά στάσιμο και πιστεύω ότι μπορεί να... τώρα να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο για τους λόγους που είπα προηγούμενα στη μόδα. Παρ' όλα αυτά, το γενικότερο κλίμα είναι πάρα πολύ αρνητικό γύρω από το γιότινγκ. Είναι στοχοποιημένη η έννοια του σκάφους και πρέπει να το δει κανείς συνολικά. Γιατί γιότινγκ και θαλάσσιος τουρισμός δεν είναι μόνο το επαγγελματικό, το καθαρό αίμο σκάφος. Για μένα πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν ένα παγκόσμιο κέντρο του θαλάσσιου τουρισμού, ένα παγκόσμιο κέντρο της ιστιοπλοείας και των σκαφών. Η αλήθεια είναι, κύριε Βερνίκο, ότι η βιομηχανία του γιότινγκ δύναται να αποτελέσει ουσιαστικά μια από τις σημαντικότερες πηγές τουριστικού συναλλάγματος, ειδικά για την οικονομία της Ελλάδος, που το πολύ προβλέπει σωστά το λέτε, και η γεωγραφική θέση. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι κάθε σκάφος είναι μια μικρή οικονομία. Το σκάφος αυτό ελιμενίζεται, ασφαλίζεται, επισκευάζεται, υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, υπάρχουν αναστηγεία, υπάρχει μια ολόκληρη, ας το πούμε, οικονομία που κινείται γύρω από το σκάφος και γι' αυτό ακριβώς εμείς θα έπρεπε να επιδιώκουμε να έρχονται οι άνθρωποι, ακόμα και οι ξένοι, με τα σκάφη τους στην Ελλάδα. Για να σας δώσω έτσι ένα κλίμα για να γίνει πιο παραστατικό και στους ακροατές μας. Σκεφτείτε ένα μαγαζί που πουλάει εμπορεύματα και ο πελάτης όταν μπαίνει στο μαγαζί, στην αρχή τον δέρνουμε και μετά προσπαθούμε να τον πουλήσουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι λίγο πολύ το κλίμα που επικρατεί εδώ πέρα. Ένα κλίμα, ας το πούμε, αν θέλετε, φόβου και στοχοποίησης της έννοιας σκάφους, με αποτέλεσμα πάρα πολλά επαγγέλματα να αισθάνονται αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε. Ενδεικτικά θέλω να αναφερθώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ναυπηγοεπισκευαστική βάση του Περάματος, που αφού καταφέραμε και διώξαμε ουσιαστικά όλη την ναυτιλία και όλα τα βαπόρια, ήδη λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό με τα κότερα. Σχεδόν το 95% πλέον της πελατείας της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης του Περάματος είναι τα κότερα. Εάν συνεχίσουμε αυτό το κυνηγητό, και αυτά σιγά σιγά θα φεύγουν. Εγώ τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να έχουμε και γεωγραφική θέση και φυσικό πλούτο τέτοιο, που θα υποστήριζε υπό άλλες συνθήκες ιδιαίτερα και την βιομηχανία του γιότινγκ, έχει παρατηρηθεί από τα νούμερα, τα επίσημα νούμερα, ότι έχουμε φθήνουσα πορεία, ειδικά τα τελευταία χρόνια και λόγω της βέβαια της γενικότερης κρίσης που υπάρχει. Τώρα, όμως, αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα ενός συνδυασμού αντιαναπτυξιακών πολιτικών. Τι ουσιαστικά πρέπει να αλλάξει στο πολιτικό σύστημα, ούτως ώστε ακόμα και η βιομηχανία του γιότινγκ να αναπτυχθεί αντί να παρουσιάζει αυτά τα νούμερα. Ασχέτως της κρίσης, δηλαδή, υπάρχει και ένα γενικότερο πρόβλημα στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας. Καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι τα ίδια τα μυαλά μας που λέμε, διότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στο θαλάσσιο τουρισμό, ότι η θάλασσα, όλες οι θάλασσές μας και το Αιγαίο ιδιαίτερα, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε εδώ πέρα στον τόπο και θα έπρεπε πραγματικά να έχουμε πολιτικές αναπτυξιακές, θα έλεγα πολιτικές κινήτρων και όχι αστυνόμευσης, και γενικά μια πολιτική όπου, όπως είπα και προηγούμενα, στοχοποιούμε το σκάφος, θεωρείται κακός αυτός που το έχει, τον κυνηγάμε με διάφορους τρόπους ή τον εγκλωβίζουμε με διάφορες περίεργες διατάξεις. Θέλει μια σφαιρικότερη πολιτική. Να πούμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι σε λίγες μέρες το Υπουργείο Θαλασσών και ο Υπουργός Γιάννης Διαμαντίδης φέρνει για ψήφιση ένα νομοσχέδιο που αφορά το σκάφος. Θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, σωστά το έχει πιάσει ο Υπουργός.
Ελπίζω να μην πέσει θύμα της λογικής, της συνολικής λογικής του Υπουργείου Οικονομικών που κοιτάζει να απομιζά τους πάντες και τα πάντα και ότι θα μπορέσει το νομοσχέδιο αυτό πράγματι τουλάχιστον να περάσουμε σχετικά αλόβητοι από αυτήν την περίοδο που βρισκόμαστε σήμερα. Θα είναι τουλάχιστον ένα βήμα για να σταματήσει αυτή η συνεχώς κατηφορική πορεία, διότι πράγματι θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι πέρα από την αισιοδοξία που υπάρχει από ορισμένους τουρίστες που θα έρθουν, το κλίμα που επικρατεί στον κλάδο μας είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και φυσικά θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό από το γενικότερο κλίμα που βιώνουμε όλοι στην οικονομία μας. Σίγουρα. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, και με μια μελέτη της Ισπανικής Ένωσης Τουριστικών Λιμένων που έγινε μέχρι και το Δεκέμβριο του 2010, όπου κάθε τουρίστας που ξοδεύει 100 ευρώ σε μία μαρίνα ξοδεύει πλέον 450 ευρώ στην τοπική οικονομία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ενισχύει τις τοπικές οικονομίες και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, ούτως ώστε τουλάχιστον να προσελκύσουμε ξένους. Κάθε σκάφος είναι μια μικρή οικονομία που γύρω από αυτό βγαίνουν πάρα πολύ κερδισμένοι.